Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 42χρονης από τον πρώην σύντροφό της, την οποία κατέγραψαν καρέ-καρέ δύο κάμερες ασφαλείας μέσα και έξω από το κατάστημα το οποίο η άτυχη γυναίκα διατηρεί στην ΚΟ. Το βίντεο ντοκουμέντο είναι αποκαλυπτικό. Το πρωινό της 1ης Οκτωβρίου, ο 60χρονος παραβιάζει τον περιοριστικό όρο του κατοίκων περιορισμού και κατευθύνεται προς τη Λεωφόρο Ιπποκράτους σε μια από τις πιο εμπορικές περιοχές στο κέντρο του νησιού. Εκεί βρίσκεται και το κατάστημα της πρώην συντρόφου του. Η 42χρονη εκείνη την ώρα βρίσκεται αμέριμνη στο πεζοδρόμιο και φαίνεται να πίνει καφέ. Περίπου στις 11.30 οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν έναν άνδρα με λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι και κόκκινα παπούτσια να καταφθάνει με γρήγορο βήμα. Είναι ο 60χρονος πρώην σύντροφός της και καθομολογεί αν δολοφόνος του αδελφού της. Πλησιάζει τη γυναίκα από πίσω και μπροστά στους εμβρόντιτους περαστικούς σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής την αρπάζει με δύναμη από το αριστερό μπράτσο. Η 42χρονη ευνηδιάζεται. Ο άνδρας προσπαθεί να τη σύρει μέσα στο κατάστημα, ενώ στο αριστερό του χέρι φαίνεται να κρατά ένα αντικείμενο που μοιάζει με μπουκάλι. Αν και δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει περισσότερα, όπως καταγγέλει η γυναίκα, το μπουκάλι περιέχει βενζίνη. Ο 60χρονος την τραβά με μανία κρατώντας την από τα χέρια. Έχουν φτάσει στην πόρτα του μαγαζιού, ενώ εκείνη προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιδράσει. Καθώς εκείνος τραβά τη γυναίκα προς τα μέσα και εκείνη παλεύει να μείνει στο πεζοδρόμιο, χτυπούν στον τοίχο. Ο δράστης της επίθεσης προλαβαίνει, όπως υποστηρίζει η 42χρονη, να την περιλούσει με τη βενζίνη. Στόχος του, λέει η ίδια, να της βάλει φωτιά. Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, αδειάζει επάνω της περίπου το μισό μπουκάλι πριν εκείνη καταφέρει να τον τραβήξει έξω από το κατάστημα. Ο άνδρας γλιστράει σε ένα αντικείμενο που έχει πέσει στο δρόμο. Σοριάζεται στο πεζοδρόμιο και η 42χρονη βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει. Καταφέρνει να τρυπώσει στο δίπλα κατάστημα, όπου πλέον δεν καταγράφεται από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος. Όπως η ίδια ισχυρίζεται, ο πρώην σύντροφός της την ακολουθεί και προλαβαίνει μέσα στο διπλανό μαγαζί, πριν τραπεί σε άτακτη φυγή, να χύσει επάνω της και την υπόλοιπη βενζίνη. Το περιστατικό δεν διαρκεί περισσότερο από 2 λεπτά. Στο σημείο συγκεντρώνεται κόσμος, ενώ η 42χρονη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Περίπου 10 λεπτά μετά, στις 11.41, στο σημείο εμφανίζεται ένας αστυνομικός, στον οποίο η γυναίκα περιγράφει όσα συνέβησαν. Λίγη ώρα αργότερα, κλειδώνει το κατάστημά της και απομακρύνεται. Ο πρώην σύντροφός της συλλαμβάνεται λίγο μετά, του ασκείται δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης και έπειτα από 3 ημέρες αφήνεται ελεύθερος.